είμαστε εδώ, η ομάδα που μας ακούει, εκεί θα κάναμε τέρκα, στους 40 βαθμούς. Από το Διαγόρα θέλω να μας πείτε καταρχήν στους παράδειγματά σας, στην ομάδα μας δυνατοποιεί σας. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Διαγόρα για την ευκαιρία και θα τα αποδώσω επίσης όταν έρθει στην έξω. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έγινε ένα σκληρό και αυτό ειδικά στον πρώτο χρόνο. Ο αντίπαλος απέτυσε, θα πω ήταν καλύτερος και λόγω του αέρα που ήταν γνωριστός στον πρώτο χρόνο, αποστημένος πάρες, πράγμα το οποίο εμείς δεν πληρώσαμε. Στο δεύτερο εμείς νομίζω ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε τον μπάλο κάτω να παίξουμε. Να δείξουμε τον μπάλο κάποια στοιχεία από αυτά που μπορούμε να δείξουμε. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι αγώνες, σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει μεγάλο άγχος. Μπορεί να απελευθερωθεί ο ποδοσφαιριστής να παίξει το ποδόσφαιρο. Μπορεί και θέλει, γιατί δυστυχώς πρώτα κοιτάμε την ουσία, το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Είμαστε τυχεροί σε μία από αυτές και πετύχαμε ένα γκολ, το οποίο μέχρι το τέλος μας έδωσε αυτή την πολύ καλή δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο, απλώς πήραμε μια νίκη. Άλλωστε έτσι που πήγαινε το παιχνίδι φαινόταν ότι όποια ομάδα που πετύχει θα έχει και μεγάλο πρόβλημα για να κερδίσει. Αυτή ήταν η δική μου η ομάδα. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να συνεχίσουμε, να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Πάνω δεν σημαίνει κάτι το ότι κερδίσαμε σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για μένα, προσωπική μου γνώμη, έχω πει ότι ο Κανάρης δεν γιατί το κυνηγάει από την αρχή, γιατί έχει μια πολύ καλή διατροφή να κάνει. Εμείς θα ξεκουραστούμε, θα ταξιδέψουμε και από αύριο πάλι θα με και μας πετάει πάλι δύσκολο και σημαντικό. Η άποψή σας για το Διαγόρα? Ο Διαγόρας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τα παιδιά πάλεψαν, στοιχεία πάθος. Προσπάθησαν να βάλουν την μπάλα κάτω, μέσα σε επιθέσεις από πίσω. Εμείς αυτό που κάποιους παίκτες πρέπει να πιέσουμε, να μην αφήσουμε να γίνει αυτό το παιχνίδι. Σκληρά μαρκαρίσματα, μονομαχίες. Και αυτό που σας είπα, ότι όποια ομάδα θα πετύχει με το γκολ, θα έπαιρνε και το παιχνίδι. Έτσι πήγε στο παιχνίδι. Δεν το κατάφερε αυτό ο Διαγόρας να το επιτύχει, ειδικά στο Ευρωπαϊκό. Ούτε στο τέλος μετά το επιτύχαμε. Νομίζω το 1-0 για μας. Δεν είναι για μας δεκαείς πόθος. Εμείς ξεκινήσαμε να μεταρχεί, ούτε πρωτάθλημα λέγαμε. Μια καλή παρουσία στον κύπελλο. Αλλά αυτό το σύνολο και η δουλειά και η επιμονή και η υπομονή και η παρουσία των παιδιών έτσι όπως παλεύουν, χωρίς να είμαστε καμιά ομάδα, κάνει αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα το τι θα γίνει στη συνέχεια θα δείξουμε το διαγωνισμό. Είχα και τίποτα πάντως που είπατε για το Κανάρι και το έπειξαν πίσω σωματεία όπως ο Ζήκονος, Πατεραϊκός και η Σύρος. Κοιτάξτε να δείτε, δυνατές ομάδες ναι, αλλά έτσι που ήταν το πρωτάθλημα σε εμάς, έγιναν 2 νοκάου παιχνίδια στο τελικό. Πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο στο Πατεραϊκό. Εμείς είμαστε καλά στημένοι, καλά διαβασμένοι, κάναμε καλά παιχνίδια. Έστω και δύσκολα κερδίσαμε την Μύκονο και πήραμε στα τέλος την Σύρο και το πρωτάθλημα. Τώρα ήρθαμε σήμερα να διοικήσουμε ό,τι καλύτερα μπορούσαμε, έτσι που μπορούσαμε. Και με την κούραση αυτή, γιατί δυστυχώς τα ταξίδια πολύ κουραστικά υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και με αυτές τις εργασίες και σταθήκαμε την χέρια στο δεύτερο μήνα που πήγαμε το